Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 14 Ιανουαρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε να δούμε πρώτα τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά ολόκληρο το δελτίο μας εδώ αναλυτικά. Στη Βουλή, το ζήτημα της άθλιας κατάστασης που παρουσιάζει η αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης από το βουλευτή Ροδόπιος του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ. Ελλάδα-Βουλγαρία σε χρόνο ρεκόρ. Αυτός είναι ο νέος δρόμος που θα φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες. Μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα ίδρυυσης σε Κόμαρα, Άβρα και Πέραμα δίνει η ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης. Μέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η καθηγήτρια του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευγενία Μπεζερτζόγλου. Συζητήθηκε στη Βουλή η ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Αχμέτ, αναφορικά με την άθλια κατάσταση που παρουσιάζει η αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης λόγω προβλημάτων σε οροφή και κλιματισμό. Στο βουλευτή απάντησε η Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Συζητήθηκε την Παρασκευή στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, όπου στάζουν νερά αφενός μεν εξαιτίας της κακής λειτουργίας του κλιματιστικού μηχανήματος και του προβλήματος στεγανότητας της οροφής, αφετέρου δε εξαιτίας των διαρροών από τις βροχοπτώσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Θα υπάρξουν τελικά σοβαρές πρωτοβουλίες για τη μόνιμη στεγάνωση της οροφής του διεθνού αερολιμένα? Αν ναι, πότε? Αν ο εργολάβος που από ό,τι ενημερωθήκαμε είπε ότι το κόστος υπερβαίνει κατά πολύ την αρχική μελέτη και πρέπει να το ξαναδεί, αν υπάρχει πολιτική βούληση από εσάς να τελειώσει αυτό το έργο και αν ναι, υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση και χρονοδιάγραμμα, ποιο είναι το αυστηρό και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα που τίθεται ώστε να έχουν τη δυνατότητα να είναι όλοι οι πολίτες ενήμεροι για την πορεία του έργου και προπάντων να μην νιώθουν εξαπατημένοι, να είναι ασφαλής και αυτή η κάκιστη εικόνα του αεροδρομίου της χώρας μας στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, που έρχονται και οι Αμερικάνοι, έρχονται διεθνείς φορείς λόγω και της αναβάθμισης στρατηγικά του λιμανιού στην Αλεξανδρούπολη και όλοι λέμε πόσο σημαντική είναι η πύλη της Αλεξανδρούπολης, αυτή η εικόνα να τελειώσει και πότε. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και το ακριβές χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Η τεχνική διεύθυνση της ΗΠΑ εκπώνησε μελέτη για τη μόνωση του κτηρίου και αμέσως μετά, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το έργο κατακυρώθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία σε εργολάβο. Η σχετική σύμβαση υπεγράφει στις 24 Μαΐου του 2023. Από την έναρξη των εργασιών, η ΗΠΑ είχε και έχει συνεχή επικοινωνία με τον ανάδοχο για την παρακολούθηση αυτού του έργου. Ο έλεγχος για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος διενεργείται τόσο με αλληλογραφία όσο και με επιτόπιες συναντήσεις. Αναμένεται σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα και δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ότι η ΗΠΑ παρακολουθεί το έργο και την εξέλιξή του αυτή πολύ στενά. Τα νερά που μαζεύει το κρηματιστικό, ξέρετε και ρίχνει, πάλι μέσα στον χώρο πέφτουν. Δηλαδή και το καλοκαίρι εγώ, αν είμαστε καλά, θα κάνω ξανά επίκαιρη εδώ. Και θα ήθελα να έρθετε εσείς να σας δείξω πάλι τους κουβάδες από τα κρηματιστικά. Το καλοκαίρι θα κάνω, Αύγουστο, Ιούλιο θα κάνω επίκαιρη. Και εύχομαι μέχρι τότε να λυθεί το πρόβλημα και εμείς να μην έρθουμε εδώ πέρα. Οπότε θα ήθελα και τελειώνοντας να μας πείτε ρητά αν αυτό το έργο που δημοπρατήθηκε το Μάιο και έτσι και τελικά είναι σε πορεία εκτέλεσης ή είναι σε πορεία επαναδιαπραγματεύσης. Τα έργα που εντάσσονται στο Master Plan του αεροδρομίου και έχουν περατωθεί είναι μεταξύ άλλων η επέκταση, αναδιαρρύθμιση και βελτίωση του κτηρίου του αεροσταθμού, του αμαξοστασίου, του κτηρίου των γραφείων διοίκησης και η επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών. Προγραμματίζεται να υλοποιηθούν τα παρακάτω έργα. Εργασίες ολοκλήρωσης του νέου πύργου ελέγχου αεροσκαφών, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Η τεχνική μελέτη του έργου θα ανατεθεί υπό την τεχνική διεύθυνση της ΗΠΑ και βρίσκεται σε τελικό στάδιο δημόσιου διαγωνισμού. Η αναβάθμιση συστήματος κεντρικού ελέγχου φωτοσήμανσης, η τεχνική μελέτη του έργου ήδη εγκρίθηκε από την υπηρεσία.
Το Υπουργείο λοιπόν Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του εποπτικού του ρόλου, θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των χρηστών του Ερολιμένα. Ο βουλευτής Εύρω της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, ζήτησε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρο Σκυλακάκη, σε συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο, την άμεση αναθεώρηση και άρση της απαγόρευσης της θύρας στον ομό. Αυτό πρέπει να γίνει, καθώς όπως εξηγεί ο βουλευτής, η κυνηγητική περίοδος ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου και τόσο το Δέλτα του Εύρου, όσο και ο Κάμπος δεν έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τόσο την Αλεξανδρούπολη όσο και άλλα μέρη του Εύρου, καθώς και το δάσος της Δαδειάς τον περασμένο Αύγουστο, με απόφαση του Υπουργείου και τις τροπολογίες που πέρασε ο νόμος, απαγορεύτηκε η θύρα στο νότιο τμήμα του νομού, ένα γεγονός που προκάλεσε τις αντιδράσεις των κυνηγητικών συλλόγων. Αναφορικά με το ζήτημα, ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης ζήτησε την άρση της θύρας στον Εύρο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη. Συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας με τον Υπουργό. Ενδιαφέρουσα πολύ, ήταν ειλικρινής και από τη δική του πλευρά και από τη δική μου. Ζήτησα να υιοθετήσει τη γραπτή μου ερώτηση και το επισυναπτούμενο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα που πρέπει να αρθεί η απαγόρευση της θύρας του κυνηγιού, ώστε να υπάρχει και πέρεξη της καμένης περιοχής και μία ζώνη ασφάλειας, ώστε να προστατευτούν και όλα αυτά που πρέπει μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Στις περιοχές που δεν έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές πρέπει να γίνει άρση της απαγόρευσης της θύρας, έστω για το λιγοστό διάστημα που έχει απομείνει, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αναστάσιος Δημοσχάκης. Το ένα το θέμα είναι να ρυθμιστεί ώστε να έχουμε μέχρι 28 Δευτέρω, μέχρι 28 Φεβρουαρίου το κυνήγι σε αυτές τις περιοχές που πρότεινα μέσα από το κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου, και πιστεύω είναι ένα χρήσιμο τοπογραφικό όλου του νομού. Είναι απόλυτα δίκαιο, είναι απόλυτα ασφαλές και δεν διαταράσει τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί την πύρινη λέλαπα. Ο Υπουργός θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και ελπίζω να υιοθετήσει τη στάση μου, ανέφερε ο βουλευτής. Περιέγραψα το πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νομό μας και ζήτησα να κάνει αποδεκτή την πρότασή μου μέσα από την γραπτή ερώτησή μου που κατέθεσα στην Ολομέλεια την τελευταία. Και γι' αυτό πήγα και τον επισκέφτηκα και ζήτησα να άρει την απαγόρευση σε ό,τι αφορά το Δέλτα του Εύρου, σε ό,τι αφορά όλο τον κάμπο και το όριο να είναι από τη Μάνδρα με κατεύθυνση προς την περιοχή του Δερίου. Πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση θα το εξετάσει και πιστεύω ότι ελπίζω να το υιοθέτησε. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και η άμεση κατάθεση της τροπολογίας προκειμένου να δοθεί νέα χρονική παράταση για την έκδοση του ρυθμιστικού προεδρικού διαγγέλματος αναφορικά με τις καλύβες του Δέλτα του Εύρου. Το δεύτερο το οποίο συζήτησα μαζί του ήταν το ρυθμιστικό προεδρικό διάταγμα που θα διέπει τις λειτουργίες αλλά και τις εκμεταλλεύσεις στο Δέλτα του ποταμού Εύρου. Ταυτόχρονα όμως με αυτήν τη διαδικασία και με απόφαση του έχει συνταχθεί τροπολογία μετά από γραπτή μου ερώτηση, την οποία θα καταθέσει προσεχώς σε νόμο που θα είναι να ψηφιστεί. Αυτό για ένα χρόνο δίνει προθεσμία, παράταση, ώστε να μην ληφθούν
σε βάρος των καλυβών μέτρα, όπως παράδειγμα σε ό,τι αφορά την επιβολή ποινικών κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων και πάνω απ' όλα δεν μπορούμε φυσικά αυτές τις καλύβες να τις εξαφανίσουμε. Στην τελική ευθεία βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το έργο του Οδικού Τμήματος Δημάριο Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. Με την ολοκλήρωσή του, Ελλάδα και Βουλγαρία θα έρθουν πιο κοντά, καθώς το συγκεκριμένο δίκτυο θα συνδέσει πιο άμεσα τις δύο γειτονικές χώρες. Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την παράδοση σε κυκλοφορία του Οδικού Τμήματος Δημάριο Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες στο Οδικό Τμήμα Δημάριο Σύνορα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Ξάνθη Σύνορα, με την παράδοσή του να βρίσκεται μόλις λίγους μήνες μακριά. Το έργο στο τμήμα Δημάριο Σύνορα δημοπρατήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 2018 και συμβασιοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019. Ο δρόμος έχει μήκος 8 χιλιόμετρα και αποτελεί το βορειότερο τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Ξάνθη Εχήνος Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα. Ο κάθετος αυτός άξονα συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα σε θέση νέου μεθοριακού σταθμού. Αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου και με την κατασκευή του θα συνδεθεί το Σμόλιαν και το Ρούντοζεμ της Βουλγαρίας με τον οδικό άξονα προς Ξάνθη μέσω της υφιστάμενης οδού και κατ' επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των ΑΚ Βανιάνου και ΑΚ Βαφέικων. Ο κάθετος άξονας θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας και θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη λόγω των εμπορικών και γενικότερων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν τόσο στην πόλη της Ξάνθης και σε ολόκληρη τη Θράκη, όσο και στην ενδοχώρα της Βουλγαρίας όπως Σμόλιαν και Φιλιππούπολη. Η βούληση υλοποίησης του άξονα αυτού εκφράστηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Διμερού Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας το μακρινό 1998. Η διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών καθόρισε για όλο τον άξονα, τόσο σε ελληνικό όσο και σε βουλγαρικό έδαφος, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή και ταχύτητα μελέτης 60 χιλιόμετρων. Εντός της ελληνικής επικράτειας, το μήκος του άξονα ανέρχεται σε 49 χιλιόμετρα περίπου, εκ των οποίων στα 40, τμήμα Ξάνθη Εχήνος Δημάριο, ο υφιστάμενος δρόμος παρουσιάζει μειωμένα γεωματρικά χαρακτηριστικά και στα επόμενα 9 χιλιόμετρα, δηλαδή στο τμήμα Δημάριο Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα, υπάρχει μόνο ένας δασικός χωματόδρομος. Σημειώνεται τέλος ότι το δεύτερο τμήμα του κάθετου άξονα με Λίβια Δημάριο βρίσκεται σε διαγωνιστική φάση και η τύχη του θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε συζήτηση θα πάμε, καθώς σιδηροδρομικό αποκλεισμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγγέλει η παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Με τον επικεφαλής της θα πάμε να συνδεθούμε αμέσως τώρα, τον κύριο Στέργιο Ηλιόπουλο, για να μιλήσουμε αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Κύριε Ηλιόπουλο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας, σε όλους τους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς που είστε κοντά μας. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι η αλήθεια ότι υπήρχε μια χαρά όταν διαβάσαμε την ανακοίνωση στα μέσα του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, στην συνέχεια, τουλάχιστον εδώ στο τμήμα το δικό μας, το σιδηροδρομικό, τρένο ακούσαμε, αλλά δεν είδαμε. Το τρένο πηγαίνει ουσιαστικά μόνο μέχρι την Ορεστιάδα. Από εκεί πέρα υπάρχει εξυπηρέτηση με λεωφορεία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, και στις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος. Και όταν θα διαβάσει την ανακοίνωση της Hellenic Train, καταλαβαίνεις ότι πλέον ο αποκλεισμός της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μια πραγματικότητα. Για να ταξιδέψει ένας συμπολίτης μας από την Αλεξανδρούπολη προς τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να πάρει το τρένο να πάει μέχρι την Ξάνθη και από την Ξάνθη μετά να πάρει λεωφορείο, να πάει στις Σέρρες και από τις Σέρρες να πάρει ξανά το τρένο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια στάχτη στα νάπια στο ότι ξεκίνησε να ξαναλειτουργεί το σιδηροδρομικό δίκτυο, ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Εμείς γι' αυτό θέτουμε αυτή την ερώτηση στον Περιφερειάρχη. Στην ουσία, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξει μια συζήτηση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να μπορέσουμε να δούμε αν υπάρχει μια συστράτευση στο συγκεκριμένο ζήτημα όλων των παρατάξεων, στο πώς μπορούμε να οργανώσουμε τις δράσεις μας από εδώ και πέρα και να ζητήσουμε, όσο οφείλουμε ως εκλεγμένοι πολίτες αυτού του τόπου απέναντι στην κυβέρνηση, να ζητήσουμε την επανέναρξη του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, που να συμπεριλαμβάνει όλους τους νόμους.
αλλά ταυτόχρονα να ανοίξει από την αρχή και η συζήτηση για τη σιδηροδρομική Εγνατία, που στην ουσία αφαιρεί το δικαίωμα από έναν ολόκληρο νομό, όπως είναι ο νομός της Δράμας, να βρίσκεται μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, ο σιδηρόδρομος σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένα δείκτης ανάπτυξης. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση, ένα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος είναι το τρένο, γιατί στην ουσία το τρένο έχει μηδενικούς ρυθμούς στο περιβάλλον. Από την άλλη, θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην ανάπτυξη του εμπορικού δικτύου με τη μείωση του κοστολογίου της μεταφοράς των προϊόντων της περιφέρειάς μας προς την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Νομίζω ότι το ζήτημα του σιδηρόδρομου πρέπει να είναι ένα ζήτημα αιχμής όσον αφορά την επόμενη πενταετία των διεκδικήσεων της περιφέρειας απέναντι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και γι' αυτό ξεκινάμε και με αυτό το ζήτημα, η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε στην ουσία στο πρώτο κατ' ουσίαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να γίνει για να το δώσουμε και στον κόσμο περισσότερο να καταλάβει. Αναφέρομαι στο θέμα των πιέσεων, στο θέμα που πρέπει να ασκηθούν από την περιφέρεια, γιατί ουσιαστικά είμαστε σε ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, υπήρξαν ανακοινώσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, κάτι που δεν γνωρίζουμε. Υπήρξαν ανακοινώσεις που λένε ότι ξεκινούν τα τρένα. Τώρα, σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, πού έχει κολλήσει όλο αυτό? Εμείς οφείλουμε να πράξουμε τα δέοντα. Και τα δέοντα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει εισήγηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από τον Περιφερειάρχη προς την κυβέρνηση για τον εθνικό σχεδιασμό όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όπως σας είπα και προηγουμένα, πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους νομούς. Δεν πρέπει να υπάρξει ξεχωρίσμα και το νομό Δράμας και το νομό Καβάλας, Ξάθης, Ροδόπης και Έβρου. Και ειδικά στον Έβρο, αυτό που πρέπει να δούμε, γιατί ο Έβρος έχει και μια ιδιαιτερότητα, το βόρειο με το νότιο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Αν θέλουμε να πούμε ότι ο Βόρειος Έβρος πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να αναπτύξουμε και αυτό το δίκτυο περισσότερο. Και μάλιστα πρέπει να το αναπτύξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει και διασύνδεση είτε με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της Βουλγαρίας είτε με την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά για να το κάνουμε πρέπει να υπάρχει μια σύμπνη απόψεων. Πρέπει να δούμε τι θέλει ο καθένας, τι θέλει κάθε περιφερειακή παράταξη και αυτό πρέπει να είναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο στον κύριο Λεόπουλο. Έχουμε χάσει τη γραμμή. Θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο και πάλι κοντά μας. Προσπαθούμε να γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Έχουμε την εικόνα του, αλλά δεν έχουμε τον ήχο του. Είμαστε πάντα εδώ ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αν έχουμε και πάλι τον κύριο Λεόπουλο. Ιδάλλως να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, τον έχουμε από ό,τι με ενημερώνουν. Οπότε θα πάμε κατευθείαν και πάλι στον επικεφαλής της παράταξης της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας που αφορά τον σιδηροδρομικό αποκλεισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον οποίο και καταγγέλει Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Τον έχουμε τον κύριο Λεόπουλο? Ωραία, τον έχουμε μαζί μας και πάλι. Ολοκληρώστε, αν θέλετε, αυτό που λέγατε. Σας είπα, δηλαδή, αυτό που πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή είναι αν υπάρξει σύμπνοια όλων των παρατάξεων στο ζήτημα του σιδηροδρομικού δικτύου που αφορά την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να δούμε όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής. Το είχαμε θέσει και μέσα στον προεκλογικό αγώνα. Θέλουμε να δούμε τι λένε οι υπόλοιπες παρατάξεις, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό βηματισμό απέναντι στην κυβέρνηση, στο να δούμε και τι σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Γιατί υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά το δίκτυο που αφορούσαν την πενταετία, την δεκαετία, την εικοσαετία, τον σχεδιασμό και νομίζω ότι σε αυτό το σχεδιασμό η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν είχε τίποτα ουσιαστικό να πει ότι θα χαίρεται γι' αυτό.
Τώρα, κύριε Λεόπουλε, εκτός από αυτά τα οποία αναφέρετε, υπάρχουν και προβλήματα καθημερινά, τα οποία αναδεικνύουμε και εμείς μέσα από τα ρεπορτάζ μας, επιπλέον προβλήματα. Αναφέρομαι, παράδειγμα, στην Ξάνθη πρόσφατα, είχε γίνει και στον Εύρο, αλλά το τελευταίο παράδειγμα ήταν στην Ξάνθη με τις ισόπεδες διαβάσεις, όπου οι μπάρες έπεφταν, ακούγονταν ότι θα έρθει τρένο, αλλά τρένο δεν περνούσε. Με αποτέλεσμα, οι οδηγοί των αυτοκινήτων που βρίσκονταν εκεί να περιμένουν το τρένο και να μην περνούν, στη συνέχεια να παίρνουν την πρωτοβουλία να περάσουν, πράγμα βέβαια που εγκυμονεί κινδύνους. Κοίταξε, όταν θέλεις να μην κάνεις κάτι, το απαξιώνεις. Όταν ανέβασα πριν από 2-3 μέρες το δελτίο τύπου, πολλοί πολίτες από κάτω γράψαν και γιατί λέει να περνάει το τρένο από την περιοχή μας, ούτως ή άλλως δεν το χρησιμοποιούμε. Δεν το χρησιμοποιούμε γιατί δεν υπάρχει πλέον προσωπικό ώστε να μπορέσει να συντηρεί αυτό το δίκτυο. Το δίκτυο στην περιοχή μας είναι σε πολύ. Το επίπεδο του είναι χάλια. Έτσι. Από την άλλη, δεν υπάρχουν φύλακες για τις διαβάσεις αυτές, οπότε υπάρχει και ένας κίνδυνος. Όλο αυτό το σχέδιο όσον αφορά το συντηρητικό δίκτυο στην περιοχή μας είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση από το 2019. Οπότε αυτό που έχει κάνει, αυτό που έχει ως αποτέλεσμα είναι να μην βρίσκουμε τρένα καθόλου στην περιοχή μας. Μάλιστα. Αυτό όμως εμείς οφείλουμε να το αναδείξουμε και γι' αυτό και ζητήσαμε και από τον Περιφερειάρχη να έχουμε τη γνώμη του για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα, κύριε Λεόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε γρήγορα σε μια λύση για όλους τους κατοίκους βέβαια της περιφέρειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε και ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε λιγότερα προβλήματα τεχνικά για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τώρα, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του δελτίου μας. Μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα ίδρυυσης στα Κόμαρα, στην Άβρα και στο Πέραμα έδωσε η ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης. Το έργο που θα υλοποιηθεί δεν επιβαρύνει καθόλου τους κατοίκους, μιας και χρησιμοποιείται από ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λύνεται μόνιμα το πρόβλημα ίδρυυσης που αντιμετώπιζαν για αρκετά χρόνια τα Κόμαρα, η Άβρα και το Πέραμα του Εύρου από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης. Μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα Κόμαρου, Άβρας και Περάματος δόθηκε από τη ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, τοποθετήθηκε και θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα η μονάδα φίλτρανσης νερού στους τρεις οικισμούς. Ένα χρόνιο πρόβλημα βρήκε τη λύση του με την τοποθέτηση της μονάδας υπεξεργασίας νερού για τους τρεις οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Κόμαρα, Πέραμα και Άβρα. Κόστησε περίπου τις 255.000. Χρηματοδοτηθήκαμε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λύνει το πρόβλημα διότι λόγω των ηφαιστειογενών πετρωμάτων που έχουν αυτοί οι τρεις οικισμοί δημιουργείται φράξη αγωγών από μεγάλη αδατότητα σε διάστημα 2 ετών. Τόσα χρόνια ενώ γινόταν η αντικατάσταση των δικτύων και δαπανούνταν συνεχώς χρήματα για τον ίδιο σκοπό, με την μονάδα αυτή λύνουμε το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν αυτοί οι τρεις οικισμοί και με την ποιότητα του νερού αλλά και με τις συνεχείς διακοπές που γινόντουσαν έως ότου να γίνουν οι αντικαταστάσεις των αγωγών. Αξίζει να τονιστεί πως η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με κόστος 255.700 ευρώ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε νέα πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης μείωσης της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα διετούς διάρκειας δεσμεύσεων. Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νητρικά ιόντα όσο και από τις ενδυνάμειρες υπογόνες στις ροές που σχετίζονται με τη γεωργική δραστηριότητα. Ανακοινώθηκε αυτό το πρόγραμμα της απονητροποίησης, οι διαδικασίες, πώς και τα λοιπά. Να δούμε ποια είναι η διαδικασία και τι προβλέπετε. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Να αρχίσουμε να δούμε και τις καρτέλες. Ναι. Ωραία. Για το πρόγραμμα τώρα της απονητροποίησης, τι γίνεται. Έχουμε μία πρόσκληση καινούργια διετής διάρκειας που θα αφορά νέους δικαιούχους και έχουμε και μία ετήσια παράταση για τους παλιούς δικαιούχους. Για αυτούς που είναι τώρα. Στο τελευταίο πρόγραμμα της απονητροποίησης. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Βασικός στόχος αυτής της δράσης ποιος είναι.
είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νητρικά ιόντα όσο και από άλλα ενδυνάμει ρυπογόνησης ροές. Αυτό είναι δηλαδή το νόημα του προγράμματος, να μειωθούν τα νητρικά στη ιόντα. Και από ό,τι αναφέρουν στην προδημοσίευση που έχει γίνει, η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης θα είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια. Δεν αφορά όλες τις περιοχές, κύριε Κυλίμο. Έχει ανακοινώσει συγκεκριμένες περιοχές, μέσα στην οποία είναι και ο Εύρος. Είναι και ο Εύρος. Ναι. Και είναι το κομμάτι εδώ πέρα της περιοχής στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης από Λουτρά. Θα το δείξουμε μετά σε πίνακα. Ωραία, ωραία, θα το δείξουμε σε πίνακα σε ποια ακριβώς περιοχή είναι. Λοιπόν, οι αιτήσεις των υποψηφίων για τη νέα πρόσκληση θα πραγματοποιηθούν στην επόμενη καρτέλα με βάση την δήλωση καλλιέργειας του 2023, τα αγροτεμάχια δηλαδή που είναι δηλωμένα στην δήλωση καλλιέργειας του 2023. Αυτή που κάναμε φέτος δηλαδή. Ναι. Ενώ το 2024 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και των δύο προσκλήσεων της νέας πρόσκλησης. Άρα στη δήλωση του 2024 πρέπει να προσέξουν τι θα πάνε να κάνουν δηλώσεις. Που θα πρέπει να συντονίζονται με το πρόγραμμα της απονητροπής. Ναι. Για την ετήσια παράταση, όσοι είναι δηλαδή ενταγμένοι για να πάρουν την παράταση για ένα επιπλέον χρόνο, θα πρέπει να έχουν ενεργό τεχνικό δελτίο για το έτος εφαρμογής 2023 και μπορούν να αιτηθούν για παράταση όλα τα αγροτεμάχια που είχαν ενταγμένα στο πρόγραμμα που τρέχει ή μπορούν να αιτηθούν μερικά από αυτά. Δεν είναι υποχρεωτικό να συνεχίσουν με όλα τα αγροτεμάχια στην απονητροποίηση. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της παράτασης θα συνεχίζονται για ένα επιπλέον έτος. Άρα έχουμε από 16 Δευτέρου του 24 έως 15 Δευτέρου του 25 θα είναι οι δεσμεύσεις της ετήσιας παράτασης. Και πολύ σημαντικό, προσοχή τώρα εδώ, τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στην απονητροποίηση δεν μπορούν να ενταχθούν, να συνδυαστούν μάλλον, με άλλα οικολογικά σχήματα των βιολογικών. Υπάρχει συγκεκριμένη συμβατότητα με οικολογικά σχήματα. Π.χ. απονητροποίηση και οικολογικό σχήμα βιολογικής γεωργίας δεν είναι συμβατό. Είναι συμβατό όμως με το οικολογικό σχήμα 6, που είναι το οικολογικό σχήμα με την ψηφιακή εφαρμογή, που θα δούμε τώρα παρακάτω στην καρτέλα. Λοιπόν, συμβατή είναι, όπως είπαμε, με το οικολογικό σχήμα 6, στο οποίο σου δίνει για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής 3 ευρώ το στρέμμα και μπορείς να επιλέξεις 2 επιπλέον από τα παρακάτω. Είτε χρήση, όχι όλα, 2 από τα παρακάτω, έτσι. Χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων μειωμένης διασποράς που μας δίνει 3 ευρώ το στρέμμα, διαχείριση των υπολοιμάτων ψεκαστικών υγρών που μας δίνει 1 ευρώ το στρέμμα, χρήση γεωργίας ακριβίας στους ψεκασμούς που θα δώσει 7 ευρώ το στρέμμα, χρήση λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης που δίνει 4,5 ευρώ το στρέμμα και χρήση λιπασμάτων με βιοδιογέρτες που δίνει 3 ευρώ το στρέμμα. Τώρα, ποιοι παραγωγοί μπορεί να είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα της απονητροποίησης? Μπορούν να είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών. Οι δικαιούχοι τώρα της παλαιάς πρόσκλησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη νέα πρόσκληση της δράσης, αλλά και διαφορετικά αγροτεμάχια. Δηλαδή, κάποιος που στη δήλωση καλλιέργειας του 23 έβαλε δήλωση 5 χωράφια, ας πούμε, 5 επιπλέον αγροτεμάχια, συνεχίζει με την παράταση τα 10 που είχε, λέμε, από την προηγούμενη και πρόσκληση. Και κάνει αίτηση και για να μπει στο καινούργιο πρόγραμμα τα άλλα 5. Ναι, στο καινούργιο πρόγραμμα. Για να πάει σε άλλα 2 χρόνια. Σωστά. Αυτά τα νέα αγροτεμάχια θα πάνε 2 επιπλέον χρόνια. Ναι, και πρέπει να πούμε τώρα, κύριε Τρέλη, και αυτό για το πρόγραμμα της απονητροποίησης. Είναι το τελευταία φορά. Ναι, τελευταία. Μα είχε ανακοινωθεί ήδη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Δεν προβλεπόταν πρόγραμμα απονητροποίησης. Μπήκε ως εμβόλυμο και τώρα. Είναι η τελευταία ευκαιρία δηλαδή το πρόγραμμα της απονητροποίησης. Όσοι παραγωγοί είστε μέσα στις περιοχές οι οποίες είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα της απονητροποίησης, καλό θα είναι να δείτε την περίπτωση. Και το κονδύλι είναι αρκετό. Ενταχθείτε σε αυτά τα προγράμματα, γιατί βλέπετε ότι από παντού γίνονται περικοπές. Και το κονδύλι, από ό,τι είδαμε και πριν, τα 100 εκατομμύρια, θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί και να ενταχθούν και όλοι, δηλαδή. Ναι. Πιθανόν. Γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές. Οπότε, εγώ θα συνιστούσα σε όσους έχουν αγροτεμάχια πλέον, έτσι πως είναι η κατάσταση, κύριε Κυλίμο, που έχει το πρασίνισμα. Εξαφανιστεί. Εξαφανιστεί το πράσινο. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε ένα επιπλέον ποσό
από ένα πρόγραμμα της απονητροποίησης που είναι απλό πρόγραμμα κιόλας. Δεν είναι και κάτι. Είναι εύκολο να διαχειρίσουμε. Εύκολο να διαχειρίσουμε, δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οπότε το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Στην εκπαίδευση τώρα, καθώς αναδείχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΜΕ Εύρου, ενώ συγκροτήθηκαν και σε σώμα, νέος πρόεδρος επιλέχθηκε με ομόφωνη απόφαση ο Κωνσταντίνος Μπράχος. Στις 7 Ιανουαρίου συγκροτήθηκαν σε σώμα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΜΕ. Ο Κωνσταντίνος Μπράχος είναι ο νέος πρόεδρος της ΑΛΜΕ Εύρου και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν στις τελευταίες αρχαιρεσίες των καθηγητών, αναφέρει αντιπρόεδρος ΑΛΜΕ Εύρου. Η συγκρότηση έγινε αναλογικά και αντιπροσωπευτικά. Έτσι λοιπόν η πρώτη παράταξη που ήταν της ΔΑΚΕ έχει την προεδρία με τον κύριο Μπράχο Κωνσταντίνο πρόεδρο της ΑΛΜΕ. Αντιπροεδρία έχουμε εμείς που είμαστε η αγωνιστική συσπήρωση Εύρου. Εγώ είμαι η αντιπρόεδρος λοιπόν, Χατζηβλασίου Σοφία. Η Γενική Γραμματεία πήγε στην κυρία Δραμανίδου που είναι στην αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, η παράταξη που στηρίζει το ΠΑΜΕ. Το Ταμείο έχει η κυρία Μαρία Δουλούδη από τη ΔΑΚΕ και ο οργανωτικός γραμματέας είναι ο κύριος Αθανασιάδης Ιωάννης που είναι από την αγωνιστική συσπήρωση. Μέλη είναι ο κύριος Κοσμίδης Ιορδάνης και η κυρία Σωτηρία Διονυσιάδου. Επίσης μέλος. Οι τακτικές συνεδριάσεις της Ένωσης θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Πέμπτη στα γραφεία του Σωματείου. Αξίζει να τονιστεί πως η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης δραστηριοποιείται χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας προβλήματα και επιτεύγματα του κλάδου. Έτοιμα για αεροπορική σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τη Λέσβο από τους ξενοδόχους του νησιού έχει κατατεθεί. Για το θέμα μίλησε ο πρόεδρος των ξενοδόχων Λέσβου, Βασίλης Βογιατζής, φιλοξενούμενος στην εκπομπή 2 μαζί της Δέλτα Τηλεόρασης. Η ιστορία είναι ότι αξιοποιείται η Αλεξανδρούπολη ως κόμβος Βαλκανίων και Τουρκίας και θα έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης της Αλεξανδρούπολης ως επιπλέον επιλογή το ταξίδι και να έρθει στη Λέσβο. Μάλιστα. Αυτό κάτι και βέβαια εννοείται ότι περιμένουμε και τους Αλεξανδροπολίτες. Αυτό, γιατί μα σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Εννοείται. Είχαμε μια πολύ σοβαρή, εγώ προσωπικά έχω και κάποια συνεργασία με δύο πρακτορία εκεί και έχουν χρόνια να έρθουν οι άνθρωποι και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε από φέτος και θα μπορέσουμε να τους δούμε από κοντά ξανά μετά από πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βογιατζή, η μελέτη βιωσιμότητας και για την ακτοπλοϊκή και για την αεροπορική σύνδεση έγινε κατόπιν εντολής, κατόπιν αιτήματος ποιου, διότι αυτές οι μελέτες βιωσιμότητας δεν είναι αυθύπαρκτες. Κάποιος τη ζητάει. Έχετε εικόνα ποιος τη ζήτησε? Καταρχήν να πούμε ότι η Ένωση Ξενοδόχων, το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, έχει κάνει κάποιες ενέργειες από την άποψη ότι εξέφρασε κάποια αιτήματα διασύνδεσης του νησιού της Λέσβου με την υπηρετική Ελλάδα. Βέβαια, διακαής πόθος ήταν η Αλεξανδρούπολη εδώ και πολλά χρόνια. Από εκεί και πέρα, προσωπικά μπορώ να σας πω ότι τον περασμένο Οκτώβριο κατάφερα και έστειλα σε μια εταιρεία εκτοπλοϊκή, να μην πούμε ονόματα, τη δυνατότητα της σύνδεσης του νησιού της Λέσβου με εγκύτερα λιμάνια της Λέσβου, όπως το Σίγρι, δίνοντας και, να το πούμε έτσι, τη σπουδαιότητα το να είναι ένα ταξίδι ακτοπλοϊκό σύντομο. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα όμως, η ευχάριστη έκπληξη ήρθε από την περιφέρεια όταν κλήθηκα από το σύμβουλο τον κύριο Ελευθέρη Πάπα Ιωάννου και μου έδειξε την μελέτη βιωσιμότητας και μου υποσχέθηκε ότι σε πολύ γρήγορα θα βγουν αυτά δημοσία εδώ, να το πω έτσι. Mm-hmm. Θα δημοσιευτούν. Αυτό ξεκίνησε το πρώτο βήμα με την αεροπορική σύνδεση της Αλεξανδρούπολης. Τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και το άλλο το νέο, που είναι η ακτοπλοϊκή, σύνδεση. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό, αν τελειώσατε. Βεβαίως. Η αεροπορική σύνδεση είναι πιο εύκολη, διότι με τις ακτοπλοϊκές έχουμε και τις άγονες γραμμές και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Εμπλέκεται η σύνδεση με τη Λίνη της Αλεξανδρούπολης σε αυτό το καθεστώς ή είναι ανεξάρτητο? Δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά, δεν το ξέρω, αλλά αυτό που θέλω να σας πω ακτοπλοϊκά είναι ότι μελετάται η σύνδεση της Αλεξανδρούπολης μέσω Ύμβρου. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή για κάτι τελείως διαφορετικό.
Προσωπικά οφείλω να σας πω ότι εδώ και 18 μήνες ως διευθυντής ξενοδοχείου και επειδή έτυχε να φιλοξενήσω και κάποιους ανθρώπους του Αμερικανικού Ναυτικού, εκ των προτέρων είδα μια ευκαιρία το ότι θα μπορούσε η Λέσβος να αποτελέσει κοιτώνας διακοπών προορισμός για τους Αμερικανούς στρατιώτες. Βέβαια, γιατί είναι και κοντά. Για τη βάση κλπ. Το έχω συζητήσει, αν θέλετε, τότε δεν ήμουν πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, το είχα συζητήσει έξω θεσμικά με κάποιους οι οποίους, τέλος πάντων, υπήρχε και μια γεωπολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Τότε μάλιστα δεν ήταν και καλές οι σχέσεις μας με την Τουρκία και αν θέλετε αυτή η πρόζα, αυτό το ταξίδι, το ότι θα πλανάτε ένα τσάρτερ στα σύνορα της Ελλάδας, Τουρκίας, με Αμερικανούς στρατιώτες, έδινε ακόμα μια γεωπολιτική σημασία σε όλη αυτή τη... σε όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι βρήκαν αντίχο κάποια στιγμή, καθώς δεν ήμουν και πρόεδρος ενός ξενοδόχων, αν θέλεις δεν ήμουν και κοντά στα πράγματα τις περιφέρειες. Σήμερα, εγώ, σε 10 μέρες, εγώ συμπληρώνω ένα έτος πρόεδρος της ενός ξενοδόχων Λέσβου. Και τέλος πάντων, αυτές οι ενέργειες που κάναμε πια με το νέο ΔΣ, καταφέραμε να προξενήσουμε το ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς αντιμετωπίσαμε και κάποια θέματα στο πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός στη Λέσβο και γενικά στο Βόρειο Αιγαίο mm-hmm. από τον Περιφερειάρχη. Τέλος πάντων, αυτό το καταφέραμε, το αποτινάξαμε. Ξεκινήσαμε μια καλή συνεργασία εδώ και 5-6 μήνες. Εισακουστήκαμε, αν θέλετε, όσον αφορά τα αιτήματα προώθησης κλπ. Με αποτέλεσμα η Λέσβος για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια να έχει τουρισμό. Και να έχει τουρισμό με ένα αξιόλογο αριθμό αφίξεων, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες πτήσεις από την Ευρώπη. Και αυτό που έμενε ήταν να δούμε και τι θα γίνει με τη σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα. Όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, ο Πειραιάς, η Ραφίνα, όλα αυτά. Πιστεύω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Πιστεύω ότι φαίνεται ότι θα αλλάξουν μερικά πράγματα προς το θετικό. Όμως θα πρέπει να ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή η Λέσβος, ναι μεν θα προσελκύσει κάμπους στους τουρίστες, αλλά χρειάζεται και επενδύσεις. Εγώ τρέφω πολλές ελπίδες, ειδικά με την ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Για ποιο λόγο? Γιατί η Λέσβος, ο λαός της Λέσβου, δεν είναι κόσμος ο οποίος είναι όλους για τον τουρισμό. Δηλαδή υπάρχει ένας πληθυσμός της τάξης των 10.000 ανθρώπων, κάπου εκεί, παραπάνω δεν πρέπει να είναι, οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε πολλούς αγρότες, έχουμε πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι το καλοκαίρι δεν έχουν σοβαρή δουλειά να κάνουν και θα μπορούσαν να κάνουν μία βόλτα και να πιάσουν ακόμα και να ξεκινήσουν από την Αλεξανδρούπολη, να κάνουν την πρώτη διενυκτερεύση εκεί, 2-3 διενυκτερεύσεις στην περιοχή και μετά να αρχίσουν να πηγαίνουν προς. Να διασχίσουν όλη τη Θράκη, να φτάσουν στην Καβάλα και να γυρίσουν από Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Γίνεται μια εκδρομή καταπληκτική. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η σύνδεσή μας με την Αλεξανδρούπολη θα προσφέρει πάρα πολλά. Καταρχήν πρέπει να πω, η Αλεξανδρούπολη βέβαια εκτείνεται, έχει μια εμβέλεια που πιάνει 60 εκατομμύρια κατοίκους, Βαλκάνια, Ουγγαρία, Τουρκία. Και από όσο έμαθα μέχρι πέρυσι πρέπει να περάσαν από τους κήπους γύρω στα 5-6 εκατομμύρια κόσμος, από ό,τι μου είπανε. Ισχύει. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε αυτή η διέξοδος, το ότι θα υπάρχει η Αλεξανδρούπολη Λέσβος με το πλοίο και το αεροπορικό, θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Μέλος του Ανώτατου Συμβούλιου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης επιλέχθηκε να είναι η καθηγήτρια του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευγενία Μπεζερτζόγλου. Για ακόμη μια αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο έκανε λόγο ο Πρίτανης Φώτης Μάρης.
Η καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευγενία Μπεζριτζόγλου, ορίστηκε ως μέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης με απόφαση του Προέδρου της καθηγητή Περικλή Μίτκα, απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚΣ 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο ορισμός της κυρίας Μπεζριτζόγλου έγινε με διαδικασία επιλογής από Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία κατόπιν ανοιχτής δημόσιας προκήρυξης κατάρτισε αξιολογικό πίνακα κατάταξης των 22 υποψηφιωτήτων. Μετά από διαβούλευση με τους Πριτάνης των ελληνικών πανεπιστημίων ως προς τις υποψηφιότητες του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των επικρατέστερων υποψηφιωτήτων για τη θέση μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η υποψηφιότητα της κυρίας Μπεζριτζόγλου κρίθηκε ως η ισχυρότερη μεταξύ πολλών αξιόλογων Ελλήνων καθηγητών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο ορισμός της κυρίας Μπεζριτζόγλου στο Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διάκριση για το προσωπικό του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι η τρίτη κατά σειρά το τελευταίο διάστημα μετά τον ορισμό του καθηγητή Ευάγγελου Μανολόπουλου ως Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και της αναπληρώτριας καθηγήτριας Μαρίας Μητσιάκη ως τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πρόκειται για διακρίσεις που μας κάνουν περήφανους καθώς αποδεικνύουν την ποιότητα και την ευρεία αναγνώριση του προσωπικού του Πανεπιστημίου μας. Συγχαίρουμε θερμά την κυρία Μπεζριτζόγλου και της ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία στο Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, δήλωσε ο Πρίτανης καθηγητής Φώτης Μάρης. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας στο www.deltatv.gr καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube. Καλό βράδυ σε όλους.